Φίλε, για τα 9 μέρα τώρα το έμαθα. Δεν ήξερα πώς προκύπτει η έκφραση του τα 9 μέρα, πραγματικά. Φίλε, με την κοπέλα μου με το στράπον, όχι. Δεν το καφοβάμαι. Παρεξηγήθηκε όλος από το δομοκό. Τα 9 μέρα, τι εννοείς? Τα 9 μέρα. Αν ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση, τι εννοείς τα 9 μέρα? Ήρεμα, ρωτάς, λέει, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι 9 μέρα? Δεν κατάλαβα κι εγώ αυτό. Τι είναι 9 μέρα, ξέρεις τι είναι τα 9 μέρα? Ξέρω, τα 9 μέρα. Δεν είναι τα 9 μέρα. Άμα κάνεις έρωτα με άντρα και σε επιδείξει άλλος άντρας, το έντερο σου κάνει 9 μέρες για να επανέλθει στη φυσιολογική του μορφή. Ροή. Είναι αυτά που λένε του κόλλου τα 9 μέρα. Αυτά είναι τα 9 μέρα εννοεί. Δεν το κατάλαβες? Όχι, όχι. Μη, όχι. Ναι, εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. 9, δηλαδή ούτε 8 ούτε 10. Έτσι λέει στον χώρο τον γκέι. Τι να σε πω τώρα, πρέπει να είμαστε παντού οργανωμένοι. Τι, εσύ δεν τα ξέρεις? Φτέρνες, γλύφεις, δάκτυλα, γλύφεις. Δεν ξέρεις αυτά. Δεν τον έχω φάει, ρε φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Ρακ, κουφτό, Κώστα, μόνο αυτό. Αυτό. Δεν το δοκίμασα ξανά, σου λέω, φίλε. Για τα 9 μέρα τώρα το έμαθα. Δεν ήξερα πώς προκύπτει η έκφραση του τα 9 μέρα, πραγματικά. Του κόλου τα 9 μέρα είναι μια έκφραση επιστημονική. Θα την ξαναπώ, αν την καταλάβετε, και θα πάμε μετά σε διάλειμμα. Όταν ένας άντρας κάνει έρωτα με έναν άλλο άντρα, αυτός ο οποίος διεισδύει στον προκτό του άλλου άντρα, δημιουργεί στο έντερο κάποιες διαταραχές, οι οποίες για να επανέλθουν στη φυσιολογική τους, πώς τη λένε, ροή, χρειάζονται 9 μέρες λειτουργία. Και γι' αυτό λοιπόν βγήκαν του κόλλου τα 9 μέρα. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Αυτό τι ισχύει. Κάνουμε επιστημονική ανάγκη. Αυτό ισχύει. Το ευχάριστο αυτό που βλέπω. Η χαρμόσυνη αυτή είδηση. Πάμε τελευταία. Check it out now. The funk soul brother. Right about now.